coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 10ο παίχτη, στο μικρόφωνο Διονύσης Θαλασσινός. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς χτες δεν κάναμε εκπομπή, οπότε δεν μπορούσαμε να ευχηθούμε. Σήμερα Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, άντε σιγά σιγά φεύγει ο Φεβρουάριος, μπαίνουμε σιγά σιγά στο Μάρτιο. Χειμώνα δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια. Τις τελευταίες μέρες έχουμε πολύ βροχή. Είναι καιρός Λονδίνου, θα λέγαμε. Λες και είμαστε στην Αγγλία. Βρέχει πολύ συχνά. Αλλά χειμώνα, όταν λέω, για να καταλάβεις χειμώνα, εννοώ χιόνια, έτσι. Εντάξει. Νομίζω αυτό είναι ο χειμώνας για μένα. Τουλάχιστον βροχή μπορεί να έχει και κάποια άλλη. Όχι το καλοκαίρι, βροχή μπορεί να έχει και το. Την άνοιξη, το πούμε. Παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν βροχές ανοιξιάτικες. Δεν έχουμε ζήσει. Και χτες ήταν καθαρή Δευτέρα. Δεν είχαμε εκπομπή. Καθαρά Δευτέρα. Γι' αυτό εύχομαι σήμερα καλή εβδομάδα. Τρίτη, όπως είπα, κοντά θα είμαστε μέχρι τις 5 σήμερα, εκτάκτως λόγω μιας προσωπικής υποχρέωσης. Από αύριο κανονικά όμως, 4 με 6. Και να πούμε ότι στην αυριανή εκπομπή θα είναι μαζί μας ο Μάριος Καρίνος, αθλητικογράφος, που θα συζητήσουμε μαζί όλα τα θέματα, όλα τα, μάλλον, τις διοργανώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα πούμε για Champions League, βεβαίως που έχουμε τα παιχνίδια του 16, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα. Για το Europa League που έχουμε και την ΑΕΚ που αγωνίζεται αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Για την πρωτάθλημα βεβαίως, θα συζητήσουμε αρκετά για τη Super League. Για NBA βέβαια από τον μπάσκετ, έχει πολλές γνώσεις ο Μάριος που μπορούμε να συζητήσουμε. Και για τα ξένα πρωταθλήματα εννοείται. Και για Ευρωλίγκα, προβλέψεις κτλ. Οπότε αύριο στις 4 η ώρα, μην το χάσετε, μαζί μας θα είναι ο Μάριος Καρίνος, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Ας ξεκινήσω εγώ γρήγορα, μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όπως έλεγα, να ξεκινήσουμε γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Νέα δεν έχουμε σήμερα Δευτέρα. Θα πούμε πρώτα μόνο κάτι που αφορά την ΑΕΚ, που είναι από την αποστολή της για το μάτς στο Κίεβο με την Δυναμό Κιέβου. Αυτό είναι αυτό που έχει βγει τελευταία, έτσι πιο σημαντικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Να πούμε ότι έχει σημαντικές απουσίες ο Μάνο Χιμένεθ. Τιμωρημένοι είναι Όγκρι Βράνιες και Μάρκο Λιβάγια. Εκτός οι δραματίες Κονέ, Λόπεζ και βεβαίως Σκούλ και Μωράν που δεν έχουν δηλωθεί. Και ο Τσότσις, ο οποίος έχει νέες ενοχλήσεις.
και ο οποίος είναι αρκετό καιρό τραυματίας, είχε γνωριστεί νομίζω ίσως παραπάνω από μήνα. Ίσως παραπάνω από μήνα είχε να αγωνιστεί. Τώρα ο Φύλακες έχει πάρει τον Μπάρκα, Τσιντότα και τον Ντούνι. Αμυντικούς, το Μπακάκι, το Λαμπρόπουλο, τον Γκάλο, τον Τζιγκρίσκι, τον Γιαννούτσο και τον Τζανετόπουλο. Μέσους, τον Αϊντάρεβιτς, τον Χρυστοδουλόπουλο, τον Σιμόες, τον Μπακασέτα, τον Μασούντ, τον Γαλανόπουλο, τον Κλουαρίδη και τον Μπάμπι. Και επιθετικούς, τον Γιακουμπάκι, τον Αραούχο και τον Αντωνίου. Μάλιστα, αυτή είναι η αποστολή της ΑΕΚ για το ματς στο Κίεβο. Πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ένα στο ΆΚΑ, δύσκολη αποστολή και σε δύσκολο, και όχι μόνο σαν έδρα, έτσι και το κλίμα εκεί είναι πάρα πολύ κρύο. Κάνει πάρα πολύ κρύο, ψυχρό κλίμα και ένα σκόρ με βροή Δυναμό Κιέβου. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει, πρέπει να πετύχει τέρμα, θέλει να προκριθεί. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα της 22ης αγωνιστικής Super League που έκλεισε χτες με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα στο Έλευση Αρένα που έκανε την πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός για φέτος. Το πρωτάθλημα, το πρώτο διπλό, με 0-1. Αλλά πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κέρκυρα, Πόλος Μήνης 2-0. Η Κέρκυρα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, πανηγυρίστηκε έξαλλα βεβαίως, γιατί ήταν πιθανόν νίκη παραμονής. Οποιοδήποτε βαθμός παίρνει είναι πολύ σημαντικός από εδώ και πέρα. Και μια ομάδα που ήταν χαμηλά στην βαθμολογία των Απόλλωνα. Το 1-0 έγινε με το Ρόλε στο 40 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ. Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής για μένα. Η μπάλα πήγε ακριβώς στην ένωση και πέρασε τη γραμμή μετά. Και το 2-0 ο Επστάιν το έκανε στο 68. Μετά, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 0-1. Νίκη στο τέλος, στο 91, και αστερίσεις με κεφαλιά ο Χατσαΐας. Έβαλε τον γκολ που είναι είδος και τη νίκη για τον Ατρόμητο. Πολύ σημαντική εν όψη της συμμετοχής στη πεντάδα. Νίκη πεντάδα θα λέγαμε, σίγουρα. Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Άνετα ο ΠΑΟΚ... επικράτησε τη Λαμία 0-2. Σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ ντόρο πριν από αυτό, είχε γίνει για του οπαδού. Τελικά δεν κατέβηκαν οι παοξίδε που λέγανε. Οι παδοί του ΠΑΟΚ ότι θα είμαστε εκεί δεν ήταν. Δεν έγιναν δηλαδή επεισόδια κτλ. Παρατράγουδα. Ήταν μόνο η κάτοχη διαρκεία στο γήπεδο. Το 0-1 έγινε με τον Μπέλκα στο 56 και το 0-2 με Μαωρίσιο στο 61. ΠΑΟΚ συνεχίζει πρωτοπόρο με αυτήν την νίκη. Μετά την Κυριακή είχαμε Πλατανιά Σπαζιάνα 0-3. Άνετη επικράτηση του ΠΑΣ στα Χανιά. 0-1 από τον Κόντε στο 47. Ο ίδιος παίξει το 51 έκανε το 0-2. Ο Πέντρο Κόντε, ο Ισπανός επιθετικός που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πεθυμίζω ότι ο ΠΑΣ τον απέκτησε από ομάδα Β' κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, Ισπανίας. Ή Β' ή Γ'. Δεν είμαι σίγουρος. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνει θαύματα και νομίζω ότι αν έπεσε και σε μια μεγαλύτερη ομάδα θα ήταν ακόμη περισσότερα τα γκολ που θα είχε. Και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι κάποια ομάδα τον αποκτήσει. Για μένα είναι σίγουρο τουλάχιστον. Δηλαδή. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ θα κινηθούν, πιστεύω, για την απόκτησή του. Μην πω από το εξωτερικό κάποια ομάδα. Κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός. Παναθηναϊκό δεν το βάζω μέσα γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Αφού όπως ξέρουμε, ο ΠΑΣ Γιάννα αξιώνει τον παίχτη κάπου στο 1 εκατομμύριο, νομίζω. Εκτός αν αλλάξει κάτι διοικητικά στον Παναθηναϊκό, μπορεί και ο Παναθηναϊκός να το διοικήσει. Εξάλλου έχει ανάγκη από σεντερφόρ και σίγουρα θα έχει ανάγκη το καλοκαίρι.
Επιστρέψαμε το μικρό τεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Και συνεχίζω για να κλειώσω. Οπότε ο Πας για ανοίξει 0-3 τον Πλατανιά. 2 γκολ ο Πεδροκόντε και 1 ο Μπέριος το 86. Συνεχίζουμε. Λεβαδιακός Πανετολικός 1-2. Πολύ σημαντική νίκη του Πανετολικού. Μέσα στη Λιβαδιά. Το 0-1 έγινε από τον Μωράρ με πέναλτι που έκανε ο Επασί. Στο 39 εσωφάρισε ο Μαρκόφσκι για τον Λεβαδιακό. Αλλά στο 59 νέο πέναλτι που έκανε ο Επασί. Να πούμε ότι και τα δύο ήταν ανατροπές από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Με 2 κίνησης κάρτας αποβλήθηκε. Και μάλιστα δεύτερη. Στο δεύτερο πέναλτι διαμαρτυρήθηκε έξαλλα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί είναι πεντακάθαρο νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι είχε βρει τον παίχτη. Ο ίδιος παίχτης ο Μωράρ έκανε τελικό 1-2. Πανετολικός τελείως διαφορετική ομάδα με τον Δέλα από ό,τι ήταν με τον Μάκη Χάβο. Δεν το συζητάμε. Πλέον εκεί που ίσως και ακινδύνευε, τώρα έχει βλέπει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. ΑΕΚ Ξάνθη 4-0. Άνετα η ΑΕΚ νίξε την Ξάνθη στο ΆΚΑ. Είχαμε το εξής απίστευτο εδώ. Περιστατικό, έγινε χάτρικα το Βράνιες από ένα στόπερ. Αυτό προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή, έχει τύχει να δω ένα στόπερ να κάνει χάτρικ σε έναν αγώνα και μάλιστα έχει με τρεις κεφαλιές, δύο και μία με το γόνατο. Στο 5, στο 19 και στο 33 λοιπόν ο Βράνιες πέτυχε τα τρία τέρματα και ο Μπακασέτας στο 44 με ωραίο σούτ, με ωραία κεφαλιά, έκανε τελικό 4-0. Η ΑΕΚ παραμένει στο κυνήγι του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Πανιόνιος 1-0 στο κυκλισμένο το θηρό παιχνίδι που έγινε λόγω της τιμωρίας του Ολυμπιακού. Μοναδικό τέρμα είναι το Ολυμπιακό, στο πέτυχε ο Φως 48. Ενώ πούμε ότι την κρεμή η απόφαση η έφεση που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό για το μείον 3 όπου θα εκδικαστεί την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα ξέρουμε αν τελικά θα υπάρξει μείον 3 ή όχι. Και χτες είχαμε το παιχνίδι που ολοκλήρωνε την κλειδαυλία της 22ης αγωνιστικής Super League. Λάρισα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μεγάλο διπλό, θα λέγαμε μεγάλο. Και για τον λόγο ότι δεν είχε πάρει φέτος. Έσπασε αυτή η κατάρα που είχε, ας το πούμε. Πήγαινε για πολύ μεγάλο αρνητικό ρεκόρ. Στο ποτάθμα αναφέρουμε διπλό δεν είχε. Στο κύπελο είχε ένα διπλό με τα γέννηση Καδίτσας. Το μοναδικό τέρμα για τους πράσινους πέτυχε ο Λουτ στο 19. Ενώ είχαμε πολλές αντιδράσεις από πλευράς Λάρισας, εννοώ ότι σε όλη την αγορά είχαμε αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Λία Φιντάν, προπονητή, και στο τέλος ακούστηκαν πολύ έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά του Αλέξη Κούγια, του ιδιοκτήτη. Γενικώς ήταν πολύ ταμένο το κλίμα και μετά μάθαμε ότι λύθηκε συνεργασία με τον Λία Φιντάνη και τον βοηθό του, δεν προπονητήσαν ο Ράστον Ντόραστιτς. Συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Θα το βρω αμέσως. Θα δούμε βαθμολογία τώρα, αλλά να το βεβαιώσω λίγο. Ντόστανιτς, συγγνώμη, ο Ντόστανιτς ήταν ο προπονητής του Τσιλάρισσας. Λογικά μέχρι τέτοιο σεζόν, εκτός εξαιρετικού απρόπτου, γιατί μέχρι σήμερα έχει 4 προπονητές Τσιλάρισσα. Είναι απίστευτο. Ξεκίνησε ο Αντρέ Πάους. Συνέχεια ανέλαβε ο Τζάκι Ματάισε, νομίζω. Για δύο παιχνίδια μόνο, μετά έρθει ο Φιντάνης και τώρα είναι ο τέρας προπονητής που αλλάζει. Να δούμε βαθμολογία. Super League πρώτος ο ΠΑΟΚ με 52 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΚ με 50. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Οι δύο δικέφαλοι θα πάρουν μέχρι τέλους, πιστεύω, τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Τρίτος ο Ολυμπιακός 46 βαθμούς, αλλά εκκρεμεί η απόφαση, η εκδίκαση μάλλον του 2-3. Αν το κερδίσει την έφεση και δεν επιβληθεί το 2-3, θα μείνει 46. Αν επιβληθεί, θα πάει 43 και θα πάει στο πλην 9. Συγγνώμη, ναι, πλην 9 από την κορυφή και πλην 7 από την ΑΕΚ. Πολύ δύσκολα μετά μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι στους 6 από τον ΠΑΟΚ και 4 από την ΑΕΚ. Τέρας ο Τρόμητος με 42 βαθμούς. Νομίζω ότι η πεντάδα, μόνο η πέμπτη θέση πρέπει να κλειδώσει. Οπότε στις 4 θέσεις έχουν από τώρα, δεν ξέρουμε τον πρωταθλητή. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλητής, δεν ξέρω από τώρα, μπορεί να κάνω μια πρόβλεψη. Νομίζω τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Αν και θα είναι ένα βαθμό με τον Ατρόμητο. Τέταρτος ο Ατρόμητος. Και πέμπτος μετά παίζεται μεταξύ πολλών ομάδων. Μεταξύ Πανιωνίου, Ξάνθης, ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρα Τρίπολης και Παναθηναϊκού. Βάζω μέσα. Μία θέση διεκδικούν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες. Όπως πατέρας ο Ατρόμητος με 42 βαθμούς. Πέμπτος ο Πανιωνίος με 31. Έκτη Ξάνθη με 29, έδωμος ο ΠΑΣ με 28 μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ένας Παναθηναϊκός 27, Πανετολικός 26, Λεβαδιακός 25, Λάρισα 22, Λαμία 20, Κέρκυρα 18, Απόλλωνος Μύρινη 16 και Δελφός Παναγιάς με μόλις 10 βαθμούς. Υποβάζονται δύο ομάδες να πούμε και έχουμε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια, γιατί εντάξει, ο Παναγιάς δύσκολα θα παραμείνει μεταξύ Απόλλωνος Μύρινης και, και Κέρκυρας, αλλά και Λαμία, και η Λαμία κινδυνεύει να πέσει. Παίζονται ποιες ομάδες θα σωθούν. Πολύ σημαντικό. Αυτά από την Super League. Πάμε τώρα στη Football League να δούμε που είχαμε αγωνιστική. Λοιπόν, Σπάρτη Όφη 0-3, συνέχισε Όφη τις νίκες. Παναχαϊκή Γυναικός 0-1, ήταν σοκ στην Πάτρα από τον... Ήταν σοκ στην Πάτρα, μάλλον ή αλλιώς πολύ μεγάλη νίκη του Γυναικού στην Πάτρα. Παίζει Παναχαϊκή. Άρης Αγίας Καρδίτσας 3-0. Ο Άρης από ό,τι φαίνεται δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα που θα ανέβει σίγουρα στη Super League. ΑΕΚ Καρεσκάκης από Λάρισας 2-0. Εργοτέλης Τρίκαλα 0-2. Δόξα Δράμας Πασαραϊκός 3-1. Βέρεια Πανηγιάλεζο 3-1. Και Αχαρναϊκός από Πολοπόντου, το παίζει στα χαρτιά Πολοπόντου για τον γνωστό λόγο. Και αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο Χανιά Ξαμικός Καλυθέα 1-0. Παιχνίδι που ξεκίνησε 3,5 ώρα να πούμε. Στη βαθμολογία. Πρώτο ο Άρης 45 βαθμούς, δεύτερο Σόφι με 39, τρίτη Παραχαϊκή με 37. Τα Χανιά, αν μείνει το 1-0, πάνε στους 30 βαθμούς. Τα Τρίκαλα έχουν και εκεί τα 30. Δόξα Δράμας 27. Καραϊσκάκης, Σπάρτη, Απόλλων Λάρισας έχουν 25. Αιγινιακός και Απόλλων Πόντου 22. Αργές Καρδίτσας 21. Εργοτέλης 16. Βέρεια 14, Καλυθέα αν ιτηθεί μείνει τώρα 0, μένους 13, όπως μίσου Πανηγιάλος και Πασαραϊκός έχουν 13. Μεγάλη μάχη και για τη Football League και για την Άναδο αλλά και για τις ομάδες που βαστούν στη Γάβα Εθνική. Βλέπω εδώ 6 ομάδες που βάζονται, έτσι που δείχνει εδώ. Οπότε θα γίνει μεγάλη, πολύ μεγάλη μάχη. Θα μειωθούν οι ομάδες, δηλαδή από 18 θα πάνε στις 12. Λογικά, θα ρεύουν 2, θα πέσουν 2, ναι, 12 ομάδες μάλλον θα έχει Football League. Επιστρέψαμε και θα δούμε και τα... μάλλον πριν δούμε τα υπόλοιπα, πάμε στο... Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, ακριβώς στα μισά της εκπομπής και επιστρέφουμε με τα ξένα από τα αθλήματα, Champions League βεβαίως που έχουμε σήμερα, δύο ωραία παιχνίδια αλλά και αύριο, έχουμε πέσει δύο πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά βεβαίως και για το μιλήσουμε για το Star Games στο NBA, βεβαίως αναλυτικότερα αύριο θα τα πούμε με τον Μάριο, αλλά πάμε σε ένα διάλειμμα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη και πριν πάμε να δούμε τι έγινε στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είδα τώρα ένα σκορ, ένα μάτς Βραζιλία που έγινε μεταξύ της Βιτόρια και της Μπαΐα, όπου έληξε 1-1 μάλλον, ή το πήρε στα χαρτιά 0-3 η Μπαΐα, όπου αυτό δεν έχει ξαναγίνει νομίζω. Τελείωσε το μάτς με 10 κόκκινες κάρτες. Καλά ακούσατε. Βγήκαν συνολικά 10 κόκκινες κάρτες. 5 για κάθε ομάδα. Είναι απίστευτο. Κι όμως, συγγνώμη, όχι 10, 9. 9 κόκκινες κάρτες. 5 κάρτες κόκκινες για τους γηπεδούχους, για τη Βιτόρια και 4 για την Μπαΐα. Και κάθισα περίεργη για εδώ τις φάσεις, να δω πώς έγινε αυτό. Φανταζόμουν να έγινε κάποια ένταση. Φαντάζομαι συμπλοκή μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, των δύο ομάδων. Όντως, μετά από ένα γκολ, ένα πέναλτι που ευστόχησε μια ομάδα, είχαν ένταση. Πήξε ένταση μεταξύ των δύο ομάδων. Εκεί πήραν 4-5 παίχτες κόκκινη κάρτα. Μετά γίνεται ένα μαρκάρισμα, δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Συνέχεια άλλο μάλλον στο ίδιο μαρκάρισμα, δεν άφησα να εκτελεστεί ο παίχτης, κλώτσαγε την μπάλα, πήρε δεύτερη κίτρινη κόκκινη και νομίζω ότι κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να συνολικά να βγουν 9 κόκκινες κάρτες. Α, φαντάζομαι το λόγο που το πήρε η Μπαΐα το μάτς. Πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να. Αν φάει μια ομάδα 5 κόκκινες κάρτες, το παίρνει άλλη μάτς το μάτς στα χαρτιά. Όπως το ξέρω, πολύ σωστά. Μέχρι 4 νομίζω μπορεί να δεχτείς. Νομίζω, ή 3 ή 4. Άμα έχουν 11, μείον 5, πάμε στους 6 παίχτες. Μέχρι 7 παίχτες μπορεί να παίξουν, από όσο ξέρω. Μέχρι 4 κόκκινες κάρτες, γι' αυτό και το πήρε τα μάτς στα χαρτιά η Μπαΐα. Μάλιστα. Βραζιλία, είναι τι για να συμβαίνουν, δεν είναι για αυτούς παράξενα. Για μας είναι. Πραγματικά, τόσες πολλές κόκκινες κάρτες. Πίστευτο. Ξεκινήσουμε με τι έγινε στην Γερμανία και στην Bundesliga. Υπενθυμίζω, Premier League δεν είχαμε. Σαββατοκύριακο είχε FA Cup. Και είχαμε και έκπληξη του FA Cup. Η Manchester City έμεινε έξω από τη Wigan. Ιτήθηκε με 1-0. Η Manchester City ιτήθηκε με 1-0 εκτός έδρας στη Wigan. Όπως έλεγα, δεν είχαμε Premier League, αλλά είχαμε FA Cup. Ο Manchester City έμεινε εκτός από τη West Brom. Από τη Wigan, με συγχωρείτε, με 1-0, με γκολ του Will Griggs. Και εννοείται πως μετά τον αγώνα αποθεώθηκε και ακούστηκε το γνωστό σύνθημα Will Griggs on Fire. Το πολύ γνωστό αυτό σύνθημα που έχει γίνει και τραγούδι. Και είχαμε και μάλιστα εισβολή των οπαδών από τη χαρά τους με το τέλος του αγώνα της Wigan. Και είχαμε και διαπληκτισμό με τον Αγκουέρο, ενός οπαδού. Σήμερα ο Αγκουέρο του έχωσε μια. Τώρα το λες, μπουνιά περίπου. Και μπορεί και να τιμωρηθεί πολύ άσχημα από την Αγγλική Ομοσπονδία, θα δούμε. Ο Αργεντίνος. Είχαμε όμως τα πρώτα πρωταθλήματα. Ξεκινάμε την Bundesliga, Γερμανία. 23η αγωνιστική. Hertha Mainz 0-2. Freiburg Werder Bremen 1-0. Κολονία Ανόβερο 1-1. Wolfsburg Bayern Μονάχου 1-2. Νίξη Bayern. Αμβούργο Bayern Leverkusen 1-2. Schalke Hoffenheim 2-1. Augsburg Stuttgart 0-1. Gladbach Dortmund 0-1. Νίξη Dortmund. Και Άιντραχτ Φραγκφούρτης Λειψία τη Δευτέρα 2-1. Λάβουμε βαθμολογία. Πρώτη Μπάγερν Μονάχου με 59 βαθμούς. Δεύτερη Ντόρτμουντ με 40. Τρίτη Άιντραχτ με 39. Τέταρτη Λεβερκούζεν και Λειψία με 38. Σάλκη 37. Ανόβερο 32. Άουσμπουργκ και Χόφενχάιμ 31. Συγγνώμη και η Γκλάντμπαχ. 30 η Χέρτα Βερολίνου. 28 η Φράιμπουργκ. 27 η Στουγκάρδη.
24 Βόσμπουργκ, 23 Βέντε Βρέμπη και Μάιντς, 17 το Αβούργο και 14 η Κολονία. Αυτά από την Γερμανία. Πάμε στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα. Είχαμε 24η αγωνιστική εκεί. Χιρόνα Λεγανές 3-0. Λας Πάλμας Σεβίλη 1-2. Εϊμπάρ Μπαρτσελώνα 0-2. Συνέχισε το σερί της Μπαρτσελώνα. Η οποία αγωνίζεται σήμερα παρεμπιπτόντως. Θα τα δούμε σε λίγο με την Τζέλσι. Για το Champions League 16. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αλαβές Λα Κορούνια 1-0. Μάλαγα Βαλένθια 1-2. Σοσιεδάδ Λεβάντε 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπιλμπάο 2-0. Η Ατλέτικο αθόρυβα συνεχίζει τις νίκες. Έχει πολύ καλό σερί και φαίνεται ότι θα τον πάει μέχρι τέλους έτσι. Εσπανιόλ Βιαρεάλ 1-1. Ρεάλ Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 3-5. Απίστευτο παιχνίδι έγινε στο Μιγιά Μαρίν. 8 γκολ συνολικά. Νίκησε η Ρεάλ όμως. Και Χετάφε Θέλτα 3-0 χτες. Βαριά ήταν γιατί είναι Θέλτα. Και η βαθμολογία, πρώτη Μπαρτσελόνα με 62 βαθμούς, δεύτερη Ατλέτικο με 55, παραμένει στο πλην 7, τρίτη Βαλένθια με 46, τέταρτη Ρεάλ με 45 και μέχρι λιγότερο, πέμπτη Σεβίλη με 39, έκτη Βιαρεάλ με 38, έβδομη Έιμπαρ με 35, όγδοη Χιρόνα με 34, Χετάφε Μπέτις 33, Θέλτα 32, Σοσιεδάδ και Λεγανές 29, Μπιλμπάο και Αλαβές 28, Εσπανιόλ 27, Λεβάντε 20, Λας Πάλμας 18, Λα Κορούνια 17 και τελευταία Μάλαγα μόλις με 13 βαθμούς. Αυτά από την Ισπανία. Πάμε στην Ιταλία, Σέρια. 25η αγωνιστική είχαμε. Ουντινέζε Ρώμα 0-2. Νίξη η Ρώμα εκτός έδρας. Κιέβο Κάλιαρη 2-1. Τζένοα Ίντερ 2-0. Ενώ εκεί πήγε η Ίντερ, έκανε μία νίκη. Μάλλον μετά από πόσες ήττες, ξανακάνει η ήττα και κοιλιά. Ιτήθηκε στη Τζένοα. Τωρίνο Γιουβέντους 0-1. Η Γιουβέντους έστω και δύσκολα με έναν γκολ νίκησε στη μισητή αντίπαλο Τωρίνο. Ντέρμπι της περιοχής εκεί. Νάπολης Παλ 1-0. Μπολόνια Σασουόλο 2-1. Μπενεβέντο Κροτόρε 3-2. Ο Μπενεβέντο έκανε μία νίκη μάλλον που πρέπει να είναι δεύτερη ή τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Στην έδρα της. Σπάνιο. Αταλάντα Φιωριντίνα 1-1. Μίλαν Σαμπντόρια 1-0. Η Μίλαν δείχνει τον Γκατούζο να συνέρχεται και να κάνει νίκες ξανά. Και Λάτσιο Βερόνα 2-0 χτες είχαμε. Και ισοβολογία. Πρώτη Νάπολη με 66 βαθμούς, δεύτερη Γιουβέντους 65, τρίτη Ρώμα 50, τέταρτη Λάτσιο με 49, πέμπτη Ίντερ με 48, έκτη Σαμπντόρια με 41, όπως και η Μίλαν επίσης. Αταλάντα έχει 38, Τωρίνο 36, Ουντινέζε 33, Φιωρεντίνα 32, Τζένοα και Μπολόνια 30, Κάλιαρη και Κίεβο 25, Σασουόλο 23, Κροτόρ 21, Σπάλ 17, Βερόνα 16, τελευταία Μπενεβέντο μόλις με 10 βαθμούς. Πάμε και στη Γαλλία, στη League One. Είχαμε την 26η αγωνιστική. Μονακό Ντιζόν 4-0, Παρίσι με Στρασβούργο 5-2, Τρουά Μέτς 1-0, Μομπελιέ Γκιγκάμ 1-1, Καέν Ρεν 2-2, Ανζέρ Σεντετιέν 0-1, Αμιάν Τουλούζ 0-0, Νις Νάντ 1-1, Λίλ Λιόν 2-2 και Μαρσέικ Μπορντό 1-0. Και η ψυχολογία, πρώτη Παρίσι Σεν Ζερμέν με 68 βαθμούς, δεύτερη Μονακό 56, τρίτη Μαρσέικ με 95, τέταρτη Λιόν 49, πέμπτη Νάντ με 39, έκτη Μομπελιέ με 38, Ρεν και Μπορντό και Νις έχουν 35, Γκιγκάμ 34, Σεντετιέ 33, Καέ 32, Ντιζόν 31, Στρασβούργο 30, Τρουά, Τουλούζ και Λίλ 27, Αμιάν 26, Αρζέρ 25 και τελευταία Μέτς μόλις 18 βαθμούς. Αυτά για τη Γαλλία. Να πούμε ότι πολύ παραπάνω πράγματα. Συζητήσουμε αύριο με τον Μάριο. Θα έχουμε την ευκαιρία και τον χρόνο βεβαίως. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Θα πούμε για όλα τα αθλήματα, για το ελληνικό βεβαίως. Τα είπαμε και πριν. Και να δούμε λίγο NBA. Θα τα πούμε και με τον Μάριο αύριο. Είχαμε All-Star Game το 67ο. Ως τα γέμι που έγινε στο San Antonio, Staples Center, στη συνέδρα των Clippers. Είχαμε αρχικά την πρώτη μέρα τη νίκη των ξένων έναντι των Αμερικανών στους νέους με MVP τον Μογδάνοβιτς, Μπογδάν Μογδάνοβιτς. Εξαιρετικός παίκτης, αποκτήθηκε πίσω NBA από τη Φενερμπαχτσέ. Στο το διαγωνισμό καρφωμάτων του κέρδισε ο Μίτσελ. Με ένα κάρφωμα που χτύπησε την μπάλα στη μία μπασκέτα και γράφωσε σε άλλη μπασκέτα. Πολύ ωραίο κάρφωμα. Το διαγωνισμό τριπόντων το πήρε ο
κόλλησα τώρα. Ενώ συμμετείχαν πολλά ονόματα και φαβορεί όπως είναι ο Άρον Γκόρντον, ο Κλέι Τόμσον κτλ. Και στα γραφόματα είναι καλή παίκτη και ο Λαντίπο. Τα τρίποντα τα πήρε ο. Α, ο Ντέιβι Μπούκερ. Ο Μπούκερ των Σανς νομίζω. Κέρδισε ο βασμό τριπώντων. Και βεβαίως το All-Star Game το κλασικό, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Κέρδισε η ομάδα του LeBron με. Αυτό είναι λάθος. Ναι, σωστά. Κέρδισε η ομάδα του LeBron με 3 πόντους, 148-145. Σε ένα μάτς που 2-3 φορές η ομάδα του Curry ήταν μπροστά στο σκορ, πήγε με 13 πόντους, αλλά η ομάδα του LeBron κατάφερε και τις 3 να το γυρίσει και στο τέλος θα πάρει τη νίκη, με βέβαια το LeBron James βεβαίως, σημείωσε 25 πόντους, αγγίζοντας το triple-double, το triple-double figure. Για τον LeBron ήταν, να πούμε, ο LeBron James, ο Kevin Durant, η βασική πεντάδα, ο Curry Irving, ο Άντονι Ντέιβις και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, που τρίτη του απίστευτη πεντάδα, ενώ για την ομάδα του Κάρι βασική ήταν ο Στιβ Κάρι βεβαίως, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Ντεμάρ Ντεροζάν, ο Τζόελ Εμπάιτ και ξεχνάω πάντα τον Μπέπτον, ο Ντρέιμοντ Γκριν, όχι, ο Τζέιμς Χάρντεν, και ο Τζέιμς Χάρντεν. Μάλιστα. Με τη βασική πεντάδα λίγο καλύτερη η ομάδα του LeBron. Αλλά να πούμε ότι πρώτη φορά φέτος δεν έγινε αγώνας που ζητώ κλασικά κάθε χρόνο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, γιατί η Ανατολή ήταν υποδέστερη της Δύσης αρκετά. Επέλεξαν παίχτες ο Κάρι και ο LeBron και έγινε ένα μάτς πολύ ωραίο. Ενώ δεν είχε τόσο φορά από θέαμα και τα λοιπά, δεν είχε τόσο πολύ γραφώματα όσον αφορά ήταν κοντά στους κορδιοί ομάδες και νομίζω ότι έτσι έγινε από εδώ και πέρα. Θα παίζουν με αυτόν τον τρόπο γιατί βγήκε αυτό καλύτερα από τον Ανατολικά μια ομάδα πολύ άντε με 30 πόντους και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Η Ανατολή συνήθως, η Δύση συνήθως νίκαγε δηλαδή. Αυτά από το NBA, θα πούμε και αύριο και να πούμε λίγο όσο προλαβαίνουμε για το Champions League σήμερα. Σε καμπανατέρα έχουμε δύο παιχνίδια. Μένουν ένα 4 συνολικά για φάση το 16. Μπάγερ Μονάχου Μπεσίκτας, όπου εντάξει σαφώς και έχει πλεονέκτημα η Μπάγερ και πιστεύω θα περάσει. Παρόλο που η Μπεσίκτας είναι πολύ μαχητική και συνέντευξη θα το παλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι δυνατή. Και το μάτς που ξεχωρίζει βεβαίως, Chelsea Barcelona στο Stamford Bridge. 10 παρτέρα το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το μάτς αυτό τουλάχιστον. Για το θέμα πρόκρισης, νομίζω δίνω. Πιστεύω η Μπαρσελόνα θα περάσει. Και α μην αγωνίζει το κουτίνιο. Έχει και στο κάμπριο το παιχνίδι. Βέβαια, πολλά ξέρω ότι και ψηλό παιχνίδι. Θα δούμε και το σκορ πόσο θα έρθει. Πιστεύω θα είναι ωραίο μάτς. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Η Chelsea αυτή τη στιγμή δεν είναι και στα καλύτερά της, αλλά και ούτε και στα χειρότερά της. Κάμπριο διάμεσα. Οπότε, σειρά μπορεί να το κοντράρει το παιχνίδι. Νομίζω μπορεί να κοντράρει την Μπαρσελόνα. Την ειδική μετάδοση να πούμε ότι είναι από Κοσμοτέ TV. Ενώ και την Τετάρτη έχουμε δύο παιχνίδια. Θα δούμε Σαχτάρ Ρώμα. Και σε Βίλι Μάτσι United. Και ένα από τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω ίσω ποιο, θα το δείξει και η ΕΡΤ. Αν δεν κάνω λάθος. Την οπτική μετάδοση κρατική τηλεόραση. Όπως επίσης και αύριο, σε 7 η ώρα έχουμε Τσέσσεκα Μόσχα Ερυθρός Αστέρας, στον παραλυπτικό του πρώτου μάτς για την Europa League. Το μοναδικό παιχνίδι που γίνεται Τρίτη, την εβδομάδα Τετάρτη αύριο θα γίνει. Όλα τα άλλα γίνανε Πέμπτη. Και την ξαναβολή παιχνίδι τη Ρεάλ με τη Λεγανές, 8 παρτέρατο για τη Λα Λίγκα. Έχουμε αύριο έτσι αυτά. Σήμερα υπενθυμίζω. Μπάγερν Μονάχου Μπεσίκτας και Chelsea Barcelona. Πολύ ωραία παιχνίδια. Να δούμε αν υπάρχουν απουσίες για τις δύο ομάδες. Ξεκινάμε το πρώτο μάτς στο Μόναχο για να δούμε. Εντάξει, σαφώς και η Μπάγερν μόλις ο τραυματίας είναι ο Νόιερ που εδώ και πολύ καιρό. Και για την Μπεσίκτας αφίβολη είναι ο Καβλάκ και ο Λουκάν. Ενώ στο Chelsea Barcelona έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα αγωνιστούν. Για την Chelsea δεν θα αγωνιστεί Νταβίτ Λουίς. Για σοβαρή απώλεια, σημαντική μάλλον, και αμφίβολος είναι και ο Μπακαγιόκο, ενώ η Μπαρσελόνα δεν θα αγωνιστεί ο Σεμέδο, εντάξει δεν είναι βασικός, και αμφίβολος είναι ο... ποιος είναι αυτός τώρα... ένας μικρός είναι, ο Χωσέ Αρνέθ, Χωσέ Ντίας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άρχομαι το ραντεβού μας για αύριο, στις 4 ώρα, συμπαρέα μας θα είναι ο Μάριος Καρίνος, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Συνάδελφος. Λοιπόν, μην ξεχνάμε σήμερα Μπάγερν Μονάχου Μπεσίκτας και Τσέλσι Μπαρτσελόνα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, γεια σας.